ο Ιάσωνας και οι Αργοναύτες. Με τις περιπέτειες του Κάδμου, του Περσέα και του Ηρακλή, η πρώτη εποχή των ηρώων έφτανε στο τέλος της. Αλλά με τα παιδιά που είχαν εμπνεύσει με τις ιστορίες τους, μια νέα γενιά ηρώων θα αναδυόταν σύντομα, έτοιμη να σφυριλατήσει τους δικούς της θρύλους και να αφήσει το στίγμα της στον κόσμο. Η αναζήτηση του Ιάσωνα και των Αργοναυτών για το Χρυσόμαλο Δέρας θα γινόταν ένας από αυτούς τους μεγάλους θρύλους με ήρωες από παντού να ξεκινούν αυτό που θα γινόταν μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες σε όλη τη μυθολογία. Ο Ιάσωνας, ο κληρονόμος της πόλης της Ιόλκης, είχε εξοριστεί από την πατρίδα του όταν ήταν παιδί από τον θείο του Πελία, έναν αδίστακτο τύρανο που κατέλαβε την εξουσία και πήρε την πόλη με τη βία, διεκδικώντας το θρόνο της Ιόλκης για τον εαυτό του. Ο Ιάσωνας θα ανατραφεί από τον Χείρονα, τον δάσκαλο του Ηρακλή και άλλων διάσημων ηρώων, περνώντας 20 χρόνια υπό τη διδασκαλία του, μαθαίνοντάς του γυμναστική, λογοτεχνία και πώς να πολεμά. Αλλά καθώς ο Ιάσωνας έφτασε στην ενηλικίωση και έχοντας μάθει όλα όσα είχε να προσφέρει ο Χείρονας, θα ξεκινούσε να διεκδικήσει το κλεμμένο βασίλειό του. Ξεκινώντας το ταξίδι της επιστροφής στον Ιόλκο, ο Ιάσωνας σύντομα θα συναντήσει ένα ποτάμι, με το άγριό του ρεύμα να δυσκολεύει τη διάβασή του. Στη δική του πλευρά του ρεύματος καθόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα που δεν μπορούσε να περάσει, με τον Ιάσωνα να προσφέρεται να τη μεταφέρει στην πλάτη του. Αλλά καθώς το έκανε αυτό, το γρήγορο ρεύμα θα του έβγαζε το ένα σανδάλι, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να συνεχίσει το ταξίδι του με το ένα πόδι γυμνό. Ωστόσο, πίσω στην Ιόλκο, ο βασιλιάς Πελίας είχε ρωτήσει ένα μαντίο για τον τρόπο με τον οποίο θα πέθαινε. Τον συμβούλεψαν να προσέχει έναν άνδρα με ένα σανδάλι. Εκείνη τη στιγμή έφτασε στο παλάτι ο Ιάσωνας, απαιτώντας να του δοθεί το βασίλειο. Βλέποντας τον Ιάσωνα να φοράει μόνο ένα σανδάλι και ακούγοντάς τους κατοίκους της πόλης να ζητοκραυγάζουν για την επιστροφή του, ο Πελίας συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε απλώς να τον σκοτώσει, οπότε σκέφτηκε ένα ύπουλο σχέδιο. Θα προκαλούσε τον Ιάσωνα να ανακτήσει το περίφημο Χρυσόμαλο Δέρας από την Κολχίδα, ένα αντικείμενο που λέγεται ότι ήταν πιο πολύτιμο από οτιδήποτε άλλο στη γη. Αν κατάφερνε να ανακτήσει το δέρας, ο Πελίας υποσχέθηκε να χάσει το βασίλειο, όντας βέβαιος ότι ο Ιάσωνας θα πέθαινε στην πορεία. Με την τιμή του να διακυβεύεται, ο Ιάσωνας θα δεχόταν την προσφορά του Πελία, αλλά γνωρίζοντας τους κινδύνους που τον περίμεναν, θα αρχίσει να συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους ήρωες που είχε δει ποτέ ο κόσμος. Οι Αργοναύτες. Καθώς διαδόθηκε η είδηση της μεγάλης αναζήτησης του Ιάσωνα, ήρωες από όλη τη χώρα συνέρευσαν σύντομα στον Ιόλκο για να τον ακολουθήσουν στην περιπέτεια. Ο πρώτος που έφτασε ήταν ο Ηρακλής, ο μεγαλύτερος ήρωας της χώρας, ο οποίος πρόσφερε την απίστευτη δύναμη και τις ικανότητές του, έχοντας μόλις ολοκληρώσει τους περίφημους 12 άθλους του. Θα τον ακολουθούσαν ο Ζήτης και ο Καλάης, γη του Βόρειου Ανέμου, που ο καθένας τους χέφεται ένα υπέροχο ζευγάρι φτερά, δίνοντάς τους τη δύναμη της πτήσης. Από κοντά θα ακολουθούσαν οι πολεμιστές, που είναι γνωστοί ως Διόσκουροι, ο Κάστορ και ο Πολυδεύκης, η δίδυμη αδελφή της Ελένης της Τρίας. Επίσης, την περιπέτεια αναζητούσε ο Πηλέας, πατέρας του μεγάλου ήρωα Αχιλλέα και βασιλιάς της Φθίας, μαζί με το μεγαλύτερο αδελφό του Τελαμόνα, τον βασιλιά της Αλαμίνας, που είχε βοηθήσει τον Ηρακλή να πολεμήσει τις Αμαζόνες κατά τη διάρκεια του ένατου άθλου του, συνοδεύοντας τον αδελφό του στο ταξίδι. Οι επόμενοι που θα έφταναν θα ήταν οι ήρωες του κυνηγιού του Καλυδόνιου Κάπρου, μια περιπέτεια που θα ακολουθούσε με τον Έφημο, τον Μελέανδρο και τον Ίδα, να είναι όλοι ενθουσιασμένοι που θα λάβουν μέρος στην επόμενη περιπέτειά τους. Και τέλος, ο τελευταίος που θα ερχόταν θα ήταν ο Ορφέας, ο διάσημος ποιητής, του οποίου το όμορφο τραγούδι του ήταν γνωστό σε όλη τη χώρα. Μόνο μετά το ταξίδι του με τους Αργοναύτες θα συνέβαινε η πιο διάσημη ιστορία του, η απώλεια της συζύγους του Ευρυδίκης. Για τη μεταφορά αυτών των μεγάλων ηρώων, ο Ιάσωνας θα ζητούσε τη βοήθεια του θρυλικού ναυπηγού Άργους, ο οποίος με τη βοήθεια της Αθηνάς
θα δημιουργούσε την Αργό, το πιο γρήγορο και ανθεκτικό πλοίο της εποχής του. Στην πλώρη του η Αθηνά θα τοποθετούσε ένα μαγεμένο κομμάτι ξύλου, μέσω του οποίου ο Ιάσονας θα μπορούσε να επικοινωνεί με τους θεούς. Καθώς έβαζαν πλώρη για τη μεγάλη τους περιπέτεια, ο Ιάσονας και οι σύντροφοί του θα ονομάζονταν Αργοναύτες από το όνομα του πλοίου. Το ταξίδι αρχίζει. Κατευθυνόμενοι βόρεια, θα φτάσουν πρώτα στο νησί της Λίμνου, όπου θα ανακαλύψουν ότι κατοικείται αποκλειστικά από γυναίκες. Πριν από πολλά χρόνια, οι γυναίκες του νησιού ήταν αφοσιωμένες οπαδοί της Αφροδίτης, της θεάς του έρωτα και της ομορφιάς. Αλλά η αφοσίωσή τους στη θεά είχε αρχίσει να φθήνει, με το ναό της να ρημάζει. Εξοργισμένη η Αφροδίτη καταργιόταν τις γυναίκες, κάνοντάς τις να εκπέμπουν μια φρικτή δυσοσμία, με κάθε έναν από τους συζύγους τους να επιλέγουν να κοιμούνται με τις σκλάβες τους, αντί να περνούν χρόνο με τις γυναίκες τους. Οι γυναίκες παραμιλημένες και νιώθοντας προδομένες από τους συζύγους τους, αποφάσισαν να δολοφονήσουν κάθε αρσενικό κάτοικο του νησιού, συμπεριλαμβανομένου κάθε αγοριού, με αποτέλεσμα να περάσουν πολλά χρόνια μόνες τους μέχρι την άφιξη των αργοναυτών. Βλέποντας τους ήρωες να φτάνουν, η Αφροδίτη θα άρει την κατάρα της, επιτρέποντας τις γυναίκες να υποδεχτούν τους νέους τους επισκέπτες. Με τη μυρωδιά πλέον να έχει φύγει, η Αφροδίτη ήλπιζε ότι οι γυναίκες θα έμεναν έγκυες, εξασφαλίζοντας την επιβίωση των κατοίκων του νησιού, με μια νέα γενιά παιδιών έτοιμων να τη λατρέψουν. Το σχέδιο της θα πετύχαινε, και αφού είχε περάσει ένας ολόκληρος χρόνος, οι αργοναύτες δεν είχαν ακόμη φύγει από το νησί, με τον Ηρακλή να εξοργίζεται. Συγκεντρώνοντας τους συντρόφους του, ο Ηρακλής θα τους ντρόπιαζε που ξέχασαν την αποστολή τους, υπενθυμίζοντάς τους ότι δεν θα γίνονταν μεγάλοι και διάσημοι ήρωες αν δεν έπαιρναν το χρυσόμαλο δέρας. Με σκυμμένα κεφάλια, οι αργοναύτες θα επιστρέψουν στο πλοίο, με το ταξίδι τους να συνεχίζεται σύντομα. Συνεχίζοντας ανατολικά, οι αργοναύτες θα περάσουν την Τρία και σύντομα θα φτάσουν στην Κύο, όπου ο Ηρακλής θα αντικαταστήσει το σπασμένο του κουπί. Ωστόσο, ο σύντροφος και υπηρέτης του Ηρακλή, ο Ήλας, έχοντας περιπλανηθεί στην έρημο, είχε χαθεί στα βάθη ενός απέραντου δάσους. Σύντομα, ο Ήλας έπεσε πάνω σε μια όμορφη πηγή, σταματώντας για να ξεδιψάσει και να πλύνει το σώμα του. Ωστόσο, η πηγή φιλοξενούσε μια ομάδα από νύμφες του νερού, οι οποίες μόλις είδαν τον νεαρό άνδρα, τον πρώτο άνδρα που είχαν δει ποτέ, θα τον ερωτευτούν, τον άρπαξαν από το χέρι, τράβηξαν τον Ήλα μέσα στο νερό, κάνοντάς τον αθάνατο και παγιδεύοντάς τον εκεί για την αιωνιότητα. Ο Ηρακλής, αναρωτώμενος πού είχε πάει ο υπηρέτης του, θα πήγαινε στο δάσος να τον αναζητήσει, αλλά όσο πιο πολύ και αν έψαχνε, ο Ήλας δεν γινόταν να βρεθεί. Αφού έψαχνε για μέρες, ο Ηρακλής θα επέστρεφε στην ακτή για να διαπιστώσει ότι ο Ιάσονας και οι αργοναύτες είχαν σαλπάρει χωρίς αυτόν. Το χρυσόμαλο δέρας. Στη συνέχεια θα περνούσαν από το βασίλειο της Θράκης πριν ταξιδέψουν μέσα από τις Συμλιγάδες Πέτρες, μια υδάτινη οδό τόσο επικίνδυνη που κανένα πλοίο δεν είχε περάσει ποτέ πριν. Μπαίνοντας στη Μαύρη Θάλασσα, ο Ιάσονας και το πλήρωμά του θα έβλεπαν τελικά την Κολχίδα, τον τελικό προορισμό τους, όπου το χρυσόμαλο δέρας, το πολυτιμότερο αντικείμενο που γνώριζε ο άνθρωπος, φυλασσόταν από το βασιλιά Αιήτη. Φτάνοντας στο παλάτι του, ο Αιήτης θα δείξει φιλοξενία στους αργοναύτες, αλλά θα αρνηθεί να παραδώσει το δέρας, γνωρίζοντας ότι ήταν ασφαλές, καθώς το φύλαγε ο τρομερός κολχικός δράκος. Η Ήρα, η βασίλισσα των Θεών, γνωρίζοντας ότι η νίκη του δράκου ήταν αδύνατη ακόμη και για τον Ιάσονα, θα επέλεγε τώρα να το προσφέρει τη βοήθειά της, γιατί πριν από πολύ καιρό ο Ιάσονας είχε μεταφέρει μια ηλικιωμένη γυναίκα σε ένα ποτάμι από καλοσύνη και χωρίς να γνωρίζει ότι δεν ήταν άλλη από την Ήρα, η οποία είχε κατέβει στη γη μεταμφιεσμένη. Η Ήρα θα ξεπλήρωνε τώρα το χρέος, κάνοντας τη Μίδια, την όμορφη κόρη του βασιλιά Αιήτη, να ερωτευτεί τον Ιάσονα. Η Μίδια ήταν μια ισχυρή μάγισσα και θα πρόσφερε στον Ιάσονα τη βοήθειά της, δίνοντάς του μια δέσμη μαγικών βοτάνων που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να θαμάσει τον δράκο. Με τα βότανα στο χέρι, ο Ιάσονας θα κοιμήσει το θηρίο πριν αρπάξει το χρυσόμαλο δέρας. Τέλος, με το δέρας στην κατοχή του, ο Ιάσονας και οι αργοναύτες θα υποχωρούσαν πίσω στο πλοίο, με τη Μίδια να τους ακολουθεί στη βιαστική τους διαφυγή.
το ταξίδι στο σπίτι. Όταν ξημέρωσε, ο βασιλιάς Αιήτης ξύπνησε και ανακάλυψε ότι το χρυσόμαλο δέρας είχε κλαπεί, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει γρήγορα ένα στόλο πλοίων για να ξεκινήσει την καταδίωξη. Επικεφαλής του στόλου θα ήταν ο γιος του Αιήτη, ο Άψυρτος, και δεν θα αργούσε να έρθει η ώρα που θα τους έφτανε. Η Μύδια, βλέποντας τον αδελφό της, τον Άψυρτο, να τους πλησιάζει και γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον τόσο μεγάλο στόλο, θα ζητούσε να σταματήσει η αργό, ώστε να μπορέσει να φέρει τον αδελφό της στο πλοίο και να συζητήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες. Αλλά καθώς το πλοίο του Άψυρτου πλησίασε, η Μύδια τον παρέσυρε στο πλοίο και τραβώντας ένα μαχαίρι από το ράσο της, τον μαχαίρωσε στο στήθος. Τεμαχίζοντας το σώμα, πέταξε τα απομεινάρια του αδελφού της κομμάτι-κομμάτι στη θάλασσα, ώστε ο θλιμμένος πατέρας της να σταματήσει την καταδίωξη για να τα μαζέψει. Με το χρόνο που είχε πλέον κερδίσει, οι αργοναύτες θα έψαχναν τρόπο διαφυγής. Κατευθυνόμενοι δυτικά, θα έμπαιναν στον ποταμό Ίστρο, πλέοντας για πολλές εβδομάδες μέχρι να φτάσουν στις Άλπεις. Αφού έφτασαν σε αδιέξοδο, οι αργοναύτες θα βγουν στην ακτή, σηκώνοντας το πλοίο για να διασχίσουν τα βουνά με τα πόδια. Τελικά έφταναν στον ποταμό Ροδανό και εκεί θα έβαζαν ξανά πλώρη, μπαίνοντας αυτή τη φορά στη Μεσόγειο θάλασσα. Οι Σιρήνες. Ανοίγοντας πανιά, ο Ιάσονας και οι άνδρες του άρχισαν να ακούν μια όμορφη μελωδία. Το πλοίο τους περνούσε από τον τόπο των Σιρήνων, ακαταμάχητων πλασμάτων που παρέσερναν τους ναυτικούς στο θάνατο με τα μαγευτικά τραγούδια τους. Ήταν εκείνη η στιγμή που ο Ορφέας, ο διάσημος ποιητής, θα έπαιρνε τη λύρα του και θα άρχιζε να παίζει τα όμορφα τραγούδια του, τραγούδια που θα γίνονταν όλο και πιο δυνατά και θα έπνιγαν το κάλεσμα των Σιρήνων. Μόνο όταν περνούσα με ασφάλεια, ο Ορφέας θα κατέβαζε τη λύρα του με όλους τους άνδρες του πλοίου να τον επιθυμούν και να τον ευχαριστούν που τους έσωσε τη ζωή. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο επόμενος σταθμός τους θα ήταν το νησί της Χερίας, πατρίδα των Φεάκων, ενός ευγενικού λαού που τους υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Αφού αντιμετώπισαν τόσους πολλούς κινδύνους, θα ξεκουραστούν στο νησί για μερικές εβδομάδες με τον Ιάσονα και τη Μύδια να διοργανώνουν έναν υπέροχο γάμο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί. Παντρεμένοι πλέον, θα βγουν στη θάλασσα για άλλη μια φορά και θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Καθώς όμως πλησίασαν στην πατρίδα τους, οι αργοναύτες αποφάσισαν να ξεκουραστούν για μια τελευταία φορά στο νησί της Κρήτης. Ωστόσο, άγνωστος αυτός, το νησί φιλοξενούσε τον Τάλο, έναν χάλκινο γίγαντα που περιπολούσε στην ακτή τρεις φορές την ημέρα, καταστρέφοντας κάθε πλοίο που πλησίαζε. Ανίσχυροι απέναντι στο γίγαντα, οι αργοναύτες έτρεχαν τρομαγμένοι, χωρίς να μπορούν να κρυφτούν πουθενά στην παραλία. Όμως η Μύδια, χρησιμοποιώντας τη μαγεία της, θα μπορούσε σύντομα να εντοπίσει τη μοναδική αδυναμία του Τάλου, ένα μεγάλο χάλκινο καρφί στο πλάι του αστραγάλου του, που εμπόδιζε το θεϊκό του αίμα να εκχυθεί. Σταματώντας το γίγαντα, η Μύδια θα έλεγε στον Τάλο ότι ήταν μια πανίσχυη μάγισσα και θα μπορούσε να τον κάνει αθάνατο. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να ακολουθήσει τις οδηγίες της. Υποστηρίζοντας ότι ήταν το καρφί στο πόδι του που τον εμπόδιζε να γίνει αθάνατος, ο Τάλος, που δεν είχε μιλήσει ποτέ με άνθρωπο, θα ξεγελιόταν εύκολα, θα έσκυβε και θα έβγαζε το καρφί. Με το αίμα του να ξεχυλίζει, ο Τάλος θα έπεφτε στο έδαφος, χωρίς να βασανίσει ποτέ ξανά τους ταξιδιώτες. Με το γίγαντα νικημένο, οι αργοναύτες επιβιβάστηκαν στο πλοίο τους και σύντομα έφτασαν στο βασίλειο του Ιολκού. Μετά από πολλά χρόνια ταξιδιού και με το χρυσόμαλο δέρα στο χέρι, ο Ιάσονας ήταν επιτέλους έτοιμος να διεκδικήσει την πατρίδα του. Η μοίρα του βασιλιά Πελία. Επιστρέφοντας στην πόλη, ο Ιάσονας θα μάθει ότι ο βασιλιάς Πελίας είχε θανατώσει τον πατέρα του κατά τη διάρκεια της απουσίας του, με την εκδίκηση να είναι πλέον το μόνο πράγμα που είχε στο μυαλό του. Πλησιάζοντας τον βασιλιά με το χρυσόμαλο δέρας, ο Ιάσονας απέτησε να τοποδοθεί το βασίλειο, αλλά ο Πελίας δεν τίμησε τη θέλησή του και αρνήθηκε, ζητώντας από τον Ιάσονα να φύγει. Ωστόσο η Μύδια, αντιλαμβανόμενη ότι ο βασιλιάς δεν θα παραιτηθεί ποτέ από το θρόνο του, καρφίστηκε ένα πονηρό σχέδιο. Προσκαλώντας τις κόρες του βασιλιά να παρευρεθούν, η Μύδια θα έκοβε ένα παλιό κρυάρι σε κομμάτια, βράζοντάς το σε ένα καζάνι για να το δουν όλοι.
Χρησιμοποιώντας τη μαγεία της, το κρυάρι θα ξαναζωντάνευε και θα έβγαινε από το καζάνι με την νεότητά του να έχει αποκατασταθεί. Οι κόρες του Πελία, έχοντας δει τον πατέρα τους να γερνάει και να κουράζεται, όπως και το κρυάρι, επιθυμούσαν να αναζωογονηθεί και αυτός. Και έτσι, όταν η Μύδια τους είπε ότι μπορούσε να κάνει το ίδιο με τη μαγεία της στο βασιλιά, τα πρόσωπά τους έλαμψαν από χαρά. Μπήκαν κρυφά στο δωμάτιο του Πελία όταν όλοι κοιμόντουσαν. Έκοψαν τον πατέρα τους σε κομμάτια και τον έριξαν στο καζάνι, περιμένοντας με ανυπομονησία την επιστροφή της Μύδιας το επόμενο πρωί. Όταν όμως είδε το βασιλιά να είχε σφαγιαστεί από τις ίδιες του τις κόρες, το μόνο που μπορούσε να κάνει η Μύδια ήταν να γελάσει, καθώς το πανούργο σχέδιο της λειτουργήσε ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί. Με τον Πελία πλέον νεκρό, ο Ιάσονας ήταν έτοιμος να καταλάβει το θρόνο. Ωστόσο ο γιος του βασιλιά, Άκαστος, θα ανακάλυπτε τη συμμετοχή της Μύδιας στο φρικτό φόνο, διώχνοντάς την ίδια και τον Ιάσονα από την πόλη. Με τον Πελία πλέον νεκρό, ο Ιάσονας ήταν έτοιμος να καταλάβει το θρόνο. Ωστόσο, ο γιος του βασιλιά, Άκαστος, θα ανακάλυπτε τη συμμετοχή της Μύδιας στο φρικτό φόνο, διώχνοντας την ίδια και τον Ιάσονα από την πόλη. Μύδια. Ταξιδεύοντας νότια, θα βρουν μια νέα πατρίδα στην πόλη της Κορίνθου, με τον Ιάσονα να παίρνει το χρυσόμαλο δέρας και να το κρεμά στο ναό του Δία, αφήνοντας πίσω του την περιπετειώδη ζωή του. Δημιουργώντας μια νέα οικογένεια με τη Μύδια, οι δυο τους θα αποκτήσουν πολλά παιδιά μαζί, αλλά καθώς περνούσαν τα χρόνια, το μυαλό του Ιάσονα άρχισε να ονειροπολεί. Λαχταρώντας τη φήμη και την περιουσία της νιώτης του, θα αναζητούσε μια σύζυγο που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να ανέβει στην κοινωνία, εγκαταλείποντας τη Μύδια και την οικογένειά του για να παντρευτεί την περικύπησα Κρέουσα. Προδομένη και μεραγισμένη καρδιά, αφού δολοφόνησε τον ίδιο της τον αδελφό για να βοηθήσει τον Ιάσονα, η Μύδια θα ορκιστεί εκδίκηση, στέλνοντας ένα μαγικό χιτόνα στην Κρέουσα ως γαμήλιο δώρο. Μόλις ο χιτόνας άγγιξε το δέρμα της, η σάρκα της Κρέουσας άρχισε να καίγεται, με την ίδια να βγάζει κραυγές αγωνίας. Ο ηλικιωμένος πατέρας της θα προσπαθήσει να τη σώσει, αλλά μόλις αγγίξει τη ρόμπα θα αρχίσει και αυτός να καίγεται, με αποτέλεσμα να πεθάνουν μαζί, μπροστά στα δακρυσμένα μάτια του Ιάσονα. Τρομοκρατημένος από το θάνατο της νέας του γυναίκας, ο Ιάσονας, γνωρίζοντας ποιος είχε στείλει την καταραμένη ρόμπα, θα τραβήξει το σπαθί του και θα σπεύσει να αντιμετωπίσει τη Μύδια, αλλά μόλις τη βρει, θα ανακαλύψει το πραγματικό μέγεθος της οργής της, γιατί στα πόδια της κοίτονταν τα πτώματα των δύο γιών του, Αλκημένη και της Άνδρου, με το αίμα να στάζει ακόμα από το μαχαίρι που είχε χρησιμοποιήσει η Μύδια για να του σκοτώσει. Πέφτοντας στα γόνατά του, ο Ιάσονας θα αρχίσει να κλαίει, με τη Μύδια να πετάει μακριά με το άρμα του παππού της, του Θεού Ήλιου, ολοκληρώνοντας την τελευταία πράξη εκδίκησής της. Ο Ιάσονας θα ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του μοναχικά, δεν θα βρει ποτέ τον έρωτα και δεν θα κάνει άλλα παιδιά. Προσχολημένος στις αναμνήσεις της νιώτης του, ο Ιάσονας επισκεπτόταν συχνά το πλοίο του, την Αργό, η οποία είχε εγκαταληφθεί στην ακτή. Με πολλά χρόνια να έχουν περάσει και τον Ιάσονα να είναι πλέον γέρος, μια μέρα, ενώ βρισκόταν ξαπλωμένος κάτω από το πλοίο, η σάπια πρίμνη του κατέρευσε και το καταπλάκωσε. Το πλοίο που του έφερε κάποτε φήμη και περιουσία, θα ήταν τώρα εκείνο που θα έβαζε τέλος στη ζωή του. Όσο για τη Μύδια, θα κατέφευγε στην πόλη της Αθήνας, θα έβρισκε καταφύγιο και θα χρησιμοποιούσε την ομορφιά της για να αποπλανήσει τον βασιλιά Αιγαία. Γίνεται βασίλισσα και του γεννάει έναν γιο, αλλά η άνοδός της στην εξουσία σύντομα θα αμφισβητηθεί όταν ο νόμιμος διάδοχος της πόλης, ο μεγάλος ήρωας Θησέας, θα επιστρέψει για να διεκδικήσει το θρόνο. Θησέας. Πολλά χρόνια πριν από την άφιξη της Μύδιας στην Αθήνα, ο βασιλιάς Αιγαίας είχε κυβερνήσει την πόλη μόνος του, έχοντας προσπαθήσει και αποτύχει πολλές φορές να αποκτήσει διάδοχο και να αφήσει το βασίλειό του. Πιστεύοντας ότι ήταν ανίκανος να αποκτήσει παιδιά, ο Αιγαίας ταξίδευε στους Δελφούς και ζητούσε βοήθεια από το Μαντίο, θα τον συμβούλευε να ταξιδέψει στο μικρό βασίλειο της Τριζίνας, όπου η πρικύπισσα της πόλης, η Έθρα, θα του γεννούσε έναν γιο. Χαρούμενος ο Αιγαίας θα ταξιδέψει στην Τριζίνα και θα συναντηθεί με την πρικύπισσα Έθρα, η οποία και θα συλλάβει ένα παιδί εκείνη τη νύχτα.
Ωστόσο, άγνωστος στον Αιγαία, ο Ποσειδώνας θα επισκεπτόταν επίσης την Έθρα το ίδιο βράδυ, με το παιδί που γεννήθηκε, τον Θησέα, να είναι ο απόγονος των δύο ανδρών. Με το αίμα του Ποσειδώνα να τρέχει τώρα στις φλέβες του, ο Θησέας θα είχε τεράστια ευκινησία και δύναμη, κάτι που θα αποδεικνυόταν χρήσιμο στις πολλές δοκιμασίες που βρίσκονταν μπροστά του. Αλλά ο βασιλιάς Αιγαίας, γνωρίζοντας ότι ήταν καθήκον του να επιστρέψει στην Αθήνα, θα άφηνε την πριγκίπισσα να μεγαλώσει το αγόρι μόνη της. Μόνο όταν ο Θησέας ήταν μεγάλος και αρκετά δυνατός για να σηκώσει μια βαριά πέτρα, κάτω από την οποία ο Αιγαίας έκρυβε το σπαθί και τα σανδάλια του, θα ήταν άξιος να ταξιδέψει στην Αθήνα για να διεκδικήσει τη θέση του. Τα αντικείμενα αυτά που θα έβρισκε θα ήταν σύμβολα, με τα οποία ο Αιγαίας θα μπορούσε να αναγνωρίσει τον γιο του. Όταν τελικά έφτασε η μέρα, ο Θησέας, έχοντας ενηλικιωθεί, θα σήκωνε το βράχο και θα διεκδικούσε τα υπάρχοντα του πατέρα του, ξεκινώντας σύντομα το δρόμο για την Αθήνα. Όταν όμως ο Θησέας έφτασε στην Αθήνα, η Μίδια, η νέα βασίλισσα του πατέρα του, είχε ήδη γεννήσει στο βασιλιά ένα γιο με το όνομα Μίδος, ο οποίος ήταν ο επόμενος στη σειρά για το θρόνο. Και έτσι, όταν η Μίδια είδε ότι ο Θησέας είχε φτάσει για να διεκδικήσει το εκγενετής δικαίωμά του, φοβήθηκε ότι ο δικός της γιος θα στερηθεί το θρόνο και έτσι άρχισε να καταστρώνει σχέδια εναντίον του. Όταν ο Θησέας μπήκε στο παλάτι, η Μίδια τον ενημέρωσε ότι ο μόνος τρόπος για να του χορηγηθεί ακρόαση από το βασιλιά ήταν να αποδείξει την ικανότητά του ως πολεμιστής, στέλνοντάς τον να πολεμήσει τον Ταύρο του Μαραθώνα, το τρελό πλάσμα με το οποίο είχε παλέψει ο Ηρακλής και το είχε φέρει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 7ου άθλου του. Αντί όμως να πεθάνει όπως ήλπιζε η Μίδια, ο Θησέας θα χρησιμοποιούσε τη μεγάλη του δύναμη για να σκοτώσει τον Ταύρο με ευκολία, επιστρέφοντας σύντομα θριαμβευτή στην Αθήνα. Σοκαρισμένη από την επιτυχία του, η Μίδια θα προσπαθούσε να σκοτώσει τον Θησέα, δίνοντάς του ένα ποτήρι με δηλητηριασμένο κρασί, καθώς πλησίαζε τον βασιλιά. Καθώς όμως ο Θησέας πήγε να το πιει, ο Αιγαίας αναγνώρισε το σπαθί και τα σανδάλια που φορούσε ο νεαρός ως τα ίδια που είχε κρύψει κάτω από τον βράχο πριν από τόσα χρόνια, χτυπώντας το ποτήρι από το χέρι του γιού του και σώζοντάς του τη ζωή. Συνειδητοποιώντας την απάτη της Μίδιας, ο Αιγαίας θα την εξορίσει από την πόλη πριν αγκαλιάσει τον Θησέα ως νόμιμο διάδοχό του. Η Μίδια, εκδιωγμένη από άλλη μια πόλη, θα επιστρέψει στην Κολχίδα, όπου θα συμβιλειωθεί με τον πατέρα της Αίτη και θα τον αποκαταστήσει ως αρχηγό του νησιού και βασιλιά της Κολχίδας, θα ζούσει τις υπόλοιπες μέρες της στην άκρη του γνωστού κόσμου. Αφού έζησε στην Αθήνα για αρκετό καιρό, ο Θησέας έμαθε ότι η πόλη βρισκόταν σε μεγάλο πρόβλημα. Πριν από πολλά χρόνια, η Αθήνα είχε διεξάγει έναν πόλεμο εναντίον του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης, έναν πόλεμο που θα έχανε. Για να σώσει την πόλη, ο βασιλιάς Αιγαίας είχε υπογράψει συνθήκη με τον Μίνωα, που τον δέσμευε να στέλνει 7 αγόρια και 7 κορίτσια στην Κρήτη κάθε 9 χρόνια, ώστε να γίνονται τροφή στο Μινόταυρο, ένα πλάσμα μισό άνθρωπος, μισό τάυρος, που ζούσε σε έναν λαβύρινθο κάτω από το παλάτι του Μίνωα. Στο άκουσμα της συνθήκης, ο Θησέας αηδίασε και αμέσως προσφέρθηκε εθελοντικά να είναι ένα από τα επόμενα θύματα του, ελπίζοντας να σκοτώσει τον Μινόταυρο και να δώσει τέλος στα βάσανα του λαού του. Ο Αιγαίας τον παρακάλεσε να μην πάει, αλλά όταν είδε ότι δεν μπορούσε να αλλάξει γνώμη στο Θησέα, του έδωσε την ευλογία του, ζητώντας μόνο να αλλάξει τα μαύρα πανιά του σε λευκά, με τα λευκά πανιά να σηματοδοτούν ότι ήταν ζωντανός. Και έτσι ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι του προς την Κρήτη, όπου τον περίμενε ο διαβόητος Μινόταυρος. Όταν όμως έφτασε στο νησί και τον υποδέχτηκαν ο Μίνωας και η οικογένειά του, ο Θησέας θα προσελκύσει το βλέμμα της κόρης του βασιλιά της Αριάδνη, η οποία γρήγορα βρέθηκε βαθιά ερωτευμένη μαζί του. Θέλοντας να προστατεύσει τον Θησέα, η Αριάδνη τον πλησίασε καθώς ήταν έτοιμος να μπει στη φωλιά του Μινόταυρου, προσφέροντάς του ένα κουβάρι από νήμα, με το οποίο θα μπορούσε να ανιχνεύσει το μονοπάτι του μέχρι την είσοδο του λαβύρινθου. Το μόνο που ζητούσε ως αντάλλαγμα ήταν να την πάρει μαζί του ο Θησέας όταν έφευγε από την Κρήτη για την Αθήνα, μια συμφωνία που δέχτηκε με χαρά. Μπαίνοντας στο λαβύρινθο, έδεσε την κλωστή στην είσοδο και άρχισε την κάθοδό του ακολουθώντας τα σκοτεινά ελικοειδή μονοπάτια του λαβύρινθου. Τον είχε προειδοποιήσει η Αριάδνη ότι η πραγματική απειλή που αντιμετώπιζε δεν ήταν ο Μινόταυρος, αλλά ο ίδιος ο λαβύρινθος.
ήταν τόσο τεράστιος και πολύπλοκος που όλοι όσοι είχαν μπει μέσα δεν είχαν βγει ποτέ ζωντανοί και οι περισσότεροι πέθαναν από την πείνα στις ατελείωτες στροφές του λαβύρινθου καθώς προσπαθούσαν να φτάσουν στην έξοδο. Αφού ταξίδεψε για ώρες, ο Θησέας έφτασε τελικά στο κέντρο όπου τον περίμενε ο Μινόταυρος με τους δυο τους να αρχίζουν μια έντονη και βίαιη μάχη. Θα ήταν η πιο δύσκολη μάχη που είχε δώσει ποτέ ο Θησέας, αλλά η ταχύτητα και η ευκινησία του θα αποδειχθούν θριαμβεύτριες. Αρπάζοντας το σπαθί του, κατάφερε να μαχαιρώσει το θηρίο στο λαιμό. Ποτέ ξανά η Αθήνα δεν θα έπρεπε να υπομείνει τη θυσία των παιδιών της. Στη συνέχεια ο Θησέας θα βρει το νήμα και θα αρχίσει να ανοιχνεύει το δρόμο του προς την είσοδο, όπου θα βρει την Αριάδνη και τα 13 στο σύνολο αγόρια και κορίτσια από την Αθήνα να τον περιμένουν. Τον υποδέχτηκαν με ευθυμία, με την ομάδα να δραπετεύει σύντομα από το νησί με το πλοίο της, ξεκινώντας το ταξίδι της επιστροφής στην Αθήνα. Όμως ο Θησέας, συνεπαρμένος από τον ενθουσιασμό του που είχε σκοτώσει τον θρυλικό Μινόταυρο, άρχισε να απομακρύνεται από την Αριάδνη, καθώς δεν χρειαζόταν πλέον τη βοήθειά της. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σε μια στάση τους στο νησί της Νάξου, όταν η Αριάδνη κοιμόταν, ο Θησέας θα επιβιβαζόταν στο πλοίο του, αφήνοντάς την στο νησί. Συνειδητοποιώντας ότι την είχε χρησιμοποιήσει και ότι ο Θησέας δεν είχε καμία πρόθεση να την παντρευτεί από την αρχή, η Αριάδνη έμεινε να κλαίει στις ακτές του νησιού, μέχρι που σχεδόν στα πρόθυρα της πείνας ο Θεός Διόνυσος θα τη βρει και θα τη φέρει στον Όλυμπο ως σύζυγό του. Καθώς η Αθήνα εμφανιζόταν στον ορίζοντα, ο Θησέας δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα άλλο πέρα από τη φήμη που θα λάμβανε, λέγοντας την ηρωική του ιστορία. Από τον ενθουσιασμό του, θα ξεχνούσε να αλλάξει τα μαύρα πανιά του σε λευκά, όπως είχε ζητήσει ο πατέρας του. Κι έτσι, όταν ο βασιλιάς Αιγαίας είδε το πλοίο να επιστρέφει με μαύρα πανιά, σημάδι ότι ο γιος του ήταν νεκρός. Έπεσε από ένα βράχο στα νερά, που θα γίνονταν γνωστά ως Αιγαίο Πέλαγος προς τιμήν του. Αφού επέστρεψε στην πατρίδα του, ο Θησέας θρύνησε τον πατέρα του και στη συνέχεια στέφθηκε βασιλιάς της Αθήνας, ενώ η βασιλεία του γιορτάστηκε από τον αθηναϊκό λαό. Στη συνέχεια θα συνταχθεί με τον Ηρακλή στον αγώνα του κατά των Αμαζόνων, καθώς και να βοηθήσει τον Ιδίποδα στην ώρα της ανάγκης του, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους ήρωες της εποχής του. Ίκαρος. Ένας διάσημος αρχιτέκτονας και εφευρέτης, ο Δαίδαλος, ήταν σεβαστός σε όλη την Ελλάδα και είχε αναλάβει την αποστολή από τον βασιλιά Μίνωα να κατασκευάσει έναν λαβύρινθο τόσο πολύπλοκο που κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεφύγει από αυτόν. Ωστόσο, αφού ο Θησέας έφυγε από το λαβύρινθο με ευκολία, ακολουθώντας το νήμα που του είχε χαρίσει η Αριάδνη, ο βασιλιάς Μίνωας εξοργίστηκε και φυλάκισε τον Δαίδαλο και τον γιο του Ίκαρο βαθιά μέσα στο ίδιο τους το δημιούργημα. Όμως ο λαβύρινθος ήταν τόσο καλά κατασκευασμένος που ούτε ο Δαίδαλος δεν μπόρεσε να βρει την έξοδο. Αντίθετα, στράφηκε στη φαντασία του, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι η μόνη διέξοδος ήταν προς τα πάνω. Συνδυάζοντας φτερά με κερί, κατασκεύασε δύο μεγάλα ζευγάρια φτερών για τον ίδιο και το γιο του. Αν και τα φτερά θα τους επέτρεπαν να ξεφύγουν, προειδοποίησε τον Ίκαρο ότι ήταν εξαιρετικά ευαίσθητα και ότι πετώντας πολύ ψηλά θα έσπαγαν. Πετώντας δίπλα-δίπλα στον ουρανό, ο Ίκαρος σύντομα κυριεύτηκε από ενθουσιασμό, αγνοώντας την προειδοποίηση του πατέρα του. Όλο και ψηλότερα πετούσε, πετώντας πάνω από τον ωκεανό που βρισκόταν από κάτω. Αλλά οι καυτές ακτίνες του ήλιου άρχισαν να επιβαρύνουν τα φτερά, λιώνοντας το κερί που τα συγκρατούσε. Το ένα μετά το άλλο τα φτερά έπεφταν, ώσπου τελικά ο ίδιος ο Ίκαρος έπεφτε στη θάλασσα. Η ιστορία του Ίκαρου θα περνούσε από γενιά σε γενιά, με το αγόρι που πέταξε πολύ ψηλά, πολύ κοντά στον ήλιο, να χρησιμεύει ως παράδειγμα για τη σημασία του να γνωρίζεις τα όρια σου και να μην τυφλώνεσαι από υπερβολική αυτοπεποίθηση. Το κυνήγι αγριογούρουνο της Καλλιδόνης. Στη δυτική άκρη της Ελλάδας βρισκόταν η πόλη της Καλλιδόνας, μια πόλη που θα γινόταν ο τόπος της μεγαλύτερης συγκέντρωσης ηρώων από το ταξίδι του Ιάσονα και των Αργοναυτών. Την πόλη θα κυβερνούσαν ο βασιλιάς Ινέας και η βασίλισσα Αλθέα, οι οποίοι θα αποκτούσαν έναν γιο με το όνομα Μελέαγρο. Ωστόσο, ο Μελέαγρος ήταν στην πραγματικότητα γιος του θεού του πολέμου Άρη, ο οποίος είχε κοιμηθεί κρυφά με τη σύζυγό του, μια σχέση που θα τραβούσε την προσοχή των τριών μοιρών, των θεών
που αποφασίζουν για τη μοίρα κάθε θνητού. Εμφανιζόμενοι στη στιγμή της γέννησης του μελέαγρου, θα έβρισκαν το μωρό ξαπλωμένο στο πάτωμα, δίπλα σε μια φρεσκοαναμένη φωτιά. Δείχνοντας προς ένα μεγαλύτερο κούτσουρο ανάμεσα στις φλόγες, θα τραγουδήσουν ένα τραγούδι για τη μοίρα του μελέαγρου. Σε σένα νεογέννητο παιδί, σου δίνουμε ένα δώρο, να ζήσεις μέχρι αυτό το ξύλο να γίνει στάχτη. Ακούγοντας την προφητεία, η μητέρα του μελέαγρου, η βασίλισσα Αλθέα, έτρεξε στη φωτιά, την έλουσε γρήγορα με νερό και σήκωσε το μεγάλο κούτσουρο που τώρα ήλεγχε τη ζωή του γιού της. Θέλοντας να το κρατήσει ασφαλές, θα επέστρεφε στο παλάτι της και θα ασφάλιζε το κούτσουρο σε ένα σεντούκι, μακριά από όσους ήθελαν να βλάψουν το γιο της. Σχεδόν 2 δεκαετίες αργότερα, ο μελέαγρος είχε γίνει αργοναύτης, ακολουθώντας τον Ιάσονα στο ταξίδι του, στην προσπάθειά του να ανακτήσει το χρυσόμαλο δέρας πριν επιστρέψει στην Ελλάδα ως ήρωας. Αλλά όταν ταξίδεψε πίσω για να επισκεφθεί την οικογένειά του στην Καλλιδόνη, θα έβρισκε την πατρίδα του σχεδόν κατεστραμμένη. Ο πατέρας του, ο βασιλιάς Ινέας, είχε ευλογηθεί από τον Θεό Διόνυσο με μια καρποφόρα σοδιά. Με τόσες πολλές σοδιές για να θρέψει το λαό του, ο βασιλιάς είχε γίνει αλαζόνας, ξεχνώντας να λατρεύει τη θεά Άρτεμη, που επέβλεπε όλη τη φύση. Εξοργισμένη, έστελνε ένα μεγάλο και ισχυρό αγριογούρουνο να ρημάξει την Ήπεθρο, ένα τεράστιο θηρίο που κατέστρεφε πόλεις, ποδοπατούσε τις οδιές και σκότωνε όποιον είχε την ατυχία να βρεθεί στο διάβα του. Με τον αγριόχειρο να καταστρέφει το βασίλειό του, ο βασιλιάς Ινέας έστελνε αγγελιοφόρους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, προσκαλώντας τους μεγαλύτερους ήρωες της χώρας να λάβουν μέρος σε ένα κυνήγι για να σκοτώσουν το θηρίο. Επικεφαλής της εκστρατείας θα ήταν ο ίδιος ο γιος του, ο Μελέαγρος, με περισσότερους από 50 άλλους πολεμιστές να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα. Οι πρώτοι που θα συμμετείχαν θα ήταν οι έμπιστοι σύντροφοί του Μελέαγρου, οι Αργοναύτες, οι οποίοι μόλις είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα με τον Ιάσονα, τον Έφημο και τον Ίδα, μαζί με τον Πηλέα, τον Τελαμόνα και τους Διόσκορους. Όλοι ταξίδευαν στην Καλλιδόνη για να λάβουν μέρος. Στη συνέχεια θα ερχόταν ο Θησέας, ο βασιλιάς της Αθήνας και φωνιάς του Μινόταυρου, καθώς και ο Ιόλαος, ο ανιψιός του Ηρακλή, που είχε βοηθήσει τον θείο του να σκοτώσει τη Λερναία Ύδρα κατά τη διάρκεια του δεύτερου άθλου του. Θα τους ακολουθούσε ο Νέστορας, ο βασιλιάς της Πύλου και ο σοφότερος των Ελλήνων μαζί με τον Λαέρτη, τον πατέρα του διάσημου ήρωα Οδυσσέα. Αταλάντα. Αφού συγκεντρώθηκαν όλοι για να ξεκινήσουν το κυνήγι, ένα τελευταίο μέλος θα επέλεγε να συμμετάσχει, αλλά θα ήταν διαφορετικό από τα υπόλοιπα, γιατί η Αταλάντα, μια γυναίκα, είχε έρθει για να διεκδικήσει τον κάπρο ως έπαθλο. Γεννημένη από έναν βασιλιά που επιθυμούσε έναν γιο, ως μωρό η Αταλάντα είχε αφαιθεί στην έρημο να πεθάνει. Ωστόσο, την περιποιήθηκε και την προστάτευσε μια αρκούδα, επιβιώνοντας τόσο μέχρι να βρεθεί και να μεγαλώσει από ένα ζευγάρι κυνηγών. Μεγαλώνοντας την άγρια φύση, η Αταλάντα έμαθε να κυνηγάει και σύντομα έγινε αφοσιωμένη οπαδός της θεάς Άρτεμις. Μέχρι να ενηλικιωθεί, η Αταλάντα ήταν μία από τις μεγαλύτερες τοξότριες στη χώρα, ικανή να πολεμά, να τρέχει καλύτερα από οποιονδήποτε άνδρα. Αφού άκουσε για την αποστολή που συγκεντρώθηκε για να σκοτώσει τον Καλλιδόνιο κάπρο, η Αταλάντα θα ήθελε να συμμετάσχει, επιθυμώντας να κερδίσει τη δόξα και να αποδείξει την αξία της ως κυνηγός. Αλλά κατά την άφηξή της στη συγκέντρωση, την υποδέχτηκαν με χλεβασμό και περιφρόνηση, με κάθε πολεμιστή να ξεσπά σε ανεξέλεγκτα γέλια, στην ιδέα και μόνο ότι μια γυναίκα ήθελε να κυνηγήσει. Μόνο ένας παρέμεινε σιωπηλός, γιατί ο Μελέαγρος, αφού την είδε στα μάτια του, είχε ερωτευτεί βαθιά την Αταλάντα και διαφωνούσε με τους συντρόφους του, μέχρι που τελικά συμφώνησαν να την αφήσουν να συμμετάσχει. Με όλους πλέον έτοιμους, το κυνήγι μπορούσε επιτέλους να ξεκινήσει. Ξεκινώντας την Ήπεθρο, η ομάδα θα είχε εύκολο έργο στο να εντοπίσει το αγριογούρουνο, καθώς άφηνε ένα αδιαφυσβήτητο ίχνος καταστροφής και σφαγής στο πέρασμά του. Σύντομα, βρίσκοντας το αγριογούρουνο να τρέχει μέσα στο δάσος, οι κυνηγοί το περικύκλωσαν γρήγορα, αλλά μόλις πήγαν να το χτυπήσουν, το θηρίο όρμησε προς τα εμπρός, παλουκώνοντας έναν άνδρα με τους χαβιόδοντές του και ποδοπαντώντας έναν άλλον κάτω από τις βαριές οπλές του. Πανικόβλητοι οι άνδρες θα αρχίσουν να επιτίθενται στο πλάσμα,
αλλά αυτό θα επιτείνει το χάος, με έναν άνδρα να σκοτώνεται, όταν ένα αδέσποτο ακόντιο καρφώθηκε στο στήθος του. Μέσα στην τρέλα, μόνο μία, η Αταλάντα, σήκωσε το τόξο της και εκτόξευσε ένα βέλος με σιδερένια αιχμή, χτυπώντας το Αγριγόρουνο στο λαιμό. Το θηρίο ούριαξε από τον πόνο, με το μελέαγρο να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να ορμήσει μπροστά με το δόρυ του, αποτελειώνοντας το θηρίο με ένα χτύπημα στην καρδιά. Με το Αγριογούρουνο νικημένο, οι κυνηγοί θα ξεσπούσαν σε ζητοκραυγές. Όλοι θα επενούσαν το μελέαγρο για το φωνικό χτύπημα. Αλλά ο μελέαγρος αρνήθηκε να πάρει τα εύσημα, επιμένοντας ότι η Αταλάντα θα έπαιρνε το δέρμα του Αγριογούρουνου ως έπαθλο, καθώς εκείνη είχε δώσει το πρώτο χτύπημα. Η πρόταση αυτή προκάλεσε οργή στους κυνηγούς, με τους θείους του μελέαγρου, τον Τοξέα και τον Πλέξιπο, να βγαίνουν μπροστά για να εκφράσουν την αηδία τους στη σκέψη ότι μια γυναίκα θα έπαιρνε το βραβείο, επιμένοντας ότι αν ο μελέαγρος δεν το ήθελε, τότε το δέρμα του Αγριογούρουνου θα έπρεπε να ανήκει σε αυτούς. Εξοργισμένος από τα σχόλια και τυφλωμένος από την αγάπη του για την Αταλάντα, ο μελέαγρος τράβηξε το σπαθί του, χτύπησε και τους δύο θείους του εκεί που στέκονταν. Σοκαρισμένοι από την αιματοχυσία, οι κυνηγοί άρχισαν να επιστρέφουν στην Καλυδόνη, ενώ σύντομα έφτασε η είδηση στη μητέρα του μελέαγρου, τη βασίλισσα Αλθέα, ότι τα δύο αδέλφια της είχαν πεθάνει από τα χέρια του γιού της. Σε μια στιγμή θλίψης και θυμού, η βασίλισσα Αλθέα θα σπεύσει να πάρει από το σεντούκι το μεγάλο κούτσουρο που είχε κρύψει όλα αυτά τα χρόνια πριν. Ρίχνοντάς το στη φωτιά, θα παρακολουθούσε με δάκρυα στα μάτια το κούτσουρο που κρατούσε τον γιο της ζωντανό να καταναλώνεται από τις φλόγες. Αμέσως ο μελέαγρος θα άρχιζε να ουριάζει, θα στριφογύρισε από την αγωνία και θα έπεφτε στο έδαφος. Και λίγο μετά να παίρνει την τελευταία του ανάσα, καθώς το κούτσουρο γινόταν στάχτη. Συνειδητοποιώντας τι είχε κάνει, η βασίλισσα Αλθέα προσπάθησε απεγνωσμένα να αφαιρέσει το κούτσουρο από τη φωτιά, αλλά ήταν πολύ αργά, γιατί το κούτσουρο δεν υπήρχε πια. Με την ίδια να παίρνει τη ζωή της μέσα στη θλίψη της, γνωρίζοντας ότι είχε σκοτώσει τον ίδιο της το γιο. Με το κυνήγι αγριογούρουνο της Καλυδόνης να έχει λήξει με αυτή τη τραγωδία, οι ήρωες σκόρπισαν, αλλά για την Αταλάντα περισσότερη περιπέτεια βρισκόταν μπροστά της. Ο αγώνας δρόμου της Αταλάντας. Μετά το ρόλο της στη θανάτωση του Καλυδόνιου Κάπρου, το όνομα της Αταλάντας θα γινόταν γνωστό σε όλη την Ελλάδα, με μνηστήρες από παντού να έρχονται για να διεκδικήσουν το χέρι της σε γάμο. Αλλά η Αταλάντα, θέλοντας να συνεχίσει την περιπετειώδη ζωή της, βρήκε έναν εύκολο τρόπο να τους απορρίψει όλους, δηλώνοντας ότι θα παντρευόταν μόνο τον άνδρα που θα την κέρδιζε σε αγώνα δρόμου. Ο ένας μνηστήρας μετά τον άλλο προσπαθούσαν να κερδίσουν, αλλά όλοι αποτύχαναν, με την Αταλάντα να γνωρίζει ότι δεν υπήρχε κανένας άνδρας εν ζωή που να μπορεί να τη συναγωνιστεί. Μια μέρα θα την προκαλούσε ένας μνηστήρας που ήταν διαφορετικός από τους υπόλοιπους, ένας νεαρός άνδρας ονόματι Υπομένης, ο οποίος ήξερε πολύ καλά ότι δεν είχε καμία πιθανότητα να την νικήσει. Αντιθέτως, είχε επισκεφθεί το προηγούμενο βράδυ το ναό της Αφροδίτης για να προσευχηθεί για βοήθεια, με τη θεά να του χαρίζει 3 χρυσά μήλα σε αντάλλαγμα. Τόσο όμορφα που κανένας θνητός δεν μπορούσε να αντισταθεί στην επιθυμία να τα πάρει. Όταν ξεκινούσε ο αγώνας και η Αταλάντα έπαιρνε γρήγορα το προβάδισμα, ο Υπομένης έπαιρνε ένα μήλο και το έριχνε στο έδαφος μπροστά τους. Μαγεμένη από τη θέα του, η Αταλάντα σταματούσε και έσκυβε να πάρει το μήλο. Συνέχιζε όμως τον αγώνα, με τον Υπομένη να αναγκάζεται να πετάξει άλλο ένα μήλο για να επιβραδύνει την Αταλάντα. Με τη γραμμή του τερματισμού στον ορίζοντα και τον Υπομένη να καταφέρνει με τα βίας να κρατήσει το προβάδισμα, αναγκάστηκε να ρίξει το τρίτο και τελευταίο μήλο. Αυτή τη φορά, ρίχνοντάς το πολύ μακριά από τη διαδρομή, αναγκάζοντας την Αταλάντα να βγει από το μονοπάτι για να το βρει. Με το σχέδιο του να έχει πετύχει, ο Υπομένης θα καταφέρει αυτό που κανένας άνδρας δεν είχε καταφέρει στο παρελθόν, νικώντας τελικά την Αταλάντα και διεκδικώντας το χέρι της σε γάμο. Οι δυο τους θα παντρευτούν και θα αποκτήσουν έναν γιο, με την Αταλάντα να ερωτεύεται το νέο της σύζυγο. Αλλά ο Υπομένης, μέσα στον ενθουσιασμό του για την νίκη του στον αγώνα, είχε ξεχάσει να προσφέρει μια θυσία για να ευχαριστήσει την Αφροδίτη που του έδωσε τα χρυσά μήλα. Για εκδίκηση, η Αφροδίτη θα ανάγκαζε την Αταλάντα και τον Υπομένη να ξαπλώσουν μαζί σε έναν ιερό ναό του Δία, με το βασιλιά των θεών να τιμωρεί το ζευγάρι
μεταμορφώνοντάς το σε λιοντάρια. Καθώς οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι τα αρσενικά και θηλυκά λιοντάρια δεν μπορούσαν να ζευγαρώσουν και ότι τα λιονταράκια προέρχονταν αποκλειστικά από την ένωση λιονταριών και λεοπαρδάλεων, το ζευγάρι θα ήταν για πάντα καταδικασμένο να περιπλανιέται στη γη, πάντα μαζί, αλλά ανίκανο να μοιραστεί ποτέ ξανά τις χαρές της οικειότητας. Με το κυνήγι των καλλιδόνιων κάπρων να είχε φτάσει στο τέλος του, μια νέα γενιά ηρώων θα αναδυόταν τώρα.